Στην τέταρτη παρουσίαση αναφέρεται στην ομάδα, ουσιαστικά στην startup στο TomoTech, που δουλεύει πάνω σε καλύτερη διαχείριση εικόνων αξονικής τομογραφίας για να μπορέσει να απεικονίσει καλύτερα τις νευρικές ίνες του εγκεφάλου. Στην ομάδα αυτή ουσιαστικά είναι οι συντελεστές η Γαβρή Ζωή, Θεοχαρόπουλος Γιώργος, Βουδιγάρης Ιωάννης και Μπράμης Κωνσταντίνος. Καλησπέρα και από μένα. Κάνει ζωή, Γαβρή. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ προέρχομαι από ένα χώρο ο οποίος είναι λίγο πιο εξειδικευμένος, είναι ο χώρος του Biotech. Περιέχει όρους οι οποίοι είναι λίγο πιο δύσκολοι, οπότε ελπίζω να μην σας κουράσω με την παρουσίαση. Είμαι εδώ εκπροσωπώντας την ομάδα εργασίας του προϊόντος TomoTech. Το TomoTech αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού που πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες προεπεξεργασίες και επεξεργασίες, καθώς και περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις σε τρεις βασικές κατηγορίες εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας: το DTI, το fMRI και το perfusion scan. Η ιδέα για τη δημιουργία της πλατφόρμας γεννήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια 3 χρόνων ερευνητικής εργασίας στον τομέα του DTI και σχετίζεται με 2 θεμελιακά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Και καθώς εμείς κληθήκαμε ουσιαστικά να επεξεργαστούμε εικόνες σε κλινική βάση. Καταρχάς τη δυσχρηστία και την ελλειπή διάρθρωση των ήδη υπάρχοντων αλγορίθμων και λογισμικών, καθώς και την έλλειψη υψηλών ποσοστών ακρίβειας στην τελική εικόνα που παίρναμε στην ανακατασκευή των ινών. Τα 2 αυτά προβλήματα μας οδήγησαν στην αναζήτηση λύσεων και έτσι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η βασική καινοτομία που εισάγει το TomoTech είναι επικεντρωμένη σε αυτά ακριβώς τα σημεία. Και πιο συγκεκριμένα αφορά στην ακρίβεια του αλγορίθμου, ο οποίος ανακατασκευάζει τις τρισδιάστατες νευρικές ίνες και η οποία αγγίζει το 90%. Ταυτόχρονα, ο εν λόγω αλγόριθμος πλαισιώνεται σε μία all-in-one και εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα, η οποία διατίθεται με διάφορους τρόπους που θα δούμε στη συνέχεια. Το βασικό πλεονέκτημα που εισάγουμε στην αγορά της υγείας συνίσταται στην εγκυρότερη και εγκαιρότερη διάγνωση σοβαρών χρόνιων παθήσεων, όπως η σκλήνη κατά πλάκας, το Αλτσχάιμερ και ο εγκεφαλικός όγκος, καθώς και στην ακριβέστερη παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουμε πραγματοποιήσει, η εταιρεία μας είναι ήδη βιώσιμη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, συνδυάζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας με την υψηλή κερδοφορία. Η βασική καινοτομία του TomoTech αφορά στον κλάδο της μαγνητικής τομογραφίας διάχυσης, δηλαδή του DTI. Όμως, ας δούμε λίγο τι ακριβώς είναι το DTI. Πρακτικά, το DTI είναι ένα από τα πολλά είδη μαγνητικής τομογραφίας, το οποίο ασχολείται με τη μέτρηση της διάχυσης των μορίων του νερού κατά μήκος των νευρικών ινών του εγκεφάλου. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε, για να το οπτικοποιήσουμε, όπως φαίνεται και στο σχήμα, τις νευρικές ίνες σαν σωλήνες, όπου το μεγαλύτερο περιεχόμενό τους είναι τα μόρια του νερού. Θεωρώντας λοιπόν ότι η κατεύθυνση των νευρικών ινών είναι η κατεύθυνση της κίνησης των μορίων του νερού, μια κίνηση που ουσιαστικά είναι γνωστή ως Brownian motion, μπορούμε προσδιορίζοντας αυτή την κίνηση να σχεδιάσουμε εν τέλει και τις νευρικές ίνες. Στο slide που ακολουθεί μπορούμε να δούμε μια πιο μαθηματικοποιημένη μορφή των αρχών του DTI. Εφόσον τα κύρια ουσιαστικά, τα μόρια του νερού έχουν σχήμα ελλειψοειδές, μπορούν να αναπαρασταθούν από το κύριο ιδιοδιάνυσμά τους, όπως βλέπουμε στο σχήμα B, το οποίο περιλαμβάνει και τη βασική πληροφορία σχετικά με την κατεύθυνση της κίνησής τους. Αν λοιπόν αντιστοιχίσουμε σε κάθε voxel ένα ιδιοδιάνυσμα και τα ενώσουμε κάτω από κάποιες συνθήκες, όπως φαίνεται, μπορούμε να αναπαραστήσουμε την τροχιά της νευρικής ίνας στον τρισδιάστατο χώρο. Η βασική καινοτομία του TomoTech αφορά στην επεξεργασία της μαγνητικής τομογραφίας διάχυσης και πιο συγκεκριμένα στον αλγόριθμο, ο οποίος πραγματοποιεί την τρισδιάστατη ανακατασκευή των νευρικών ινών. Ο αλγόριθμος αυτός, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από την ομάδα μας, είναι κατά βάση δετερμινιστικός. Εν τούτης, με την ενσωμάτωση κάποιων πιθανοστικών, κάποιων στοιχείων του πιθανοστικού λογισμού, επιτυγχάνει ποσοστό ακρίβειας στην απεικόνηση της τάξης του 90% έναντι του 55-60% των ήδη υπάρχοντων αλγορίθμων. Ας εστιάσουμε όμως πιο συγκεκριμένα στο πρόβλημα το οποίο επιλύουμε, προκειμένου να επιτύχουμε αυτά τα ποσοστά ακρίβειας. Στο slide μπορούμε να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα χαρτογράφησης των νευρικών ινών σε τεχνητά δεδομένα DTI, γνωστά και ως Phantom. Στη δεξιά εικόνα παρουσιάζονται οι νευρικές ίνες όπως αυτές οπτικοποιούνται από έναν εξαιρετικά δεδομένο δετερμινιστικό αλγόριθμο που χρησιμοποιείται σήμερα, τον TEND. Ενώ στην αριστερή εικόνα βλέπουμε την απεικόνηση που παράγει το TomoTech. Η υψηλή ακρίβεια της απεικόνησης, ειδικά στα σημεία διασταύρωσης που αποτελούν και το πρόβλημα, καθώς και τερματισμού των νευρικών ινών, είναι αυτή η οποία ουσιαστικά
μας δίνει τη λύση στο πρόβλημα και μας δίνει και τα ποσοστά ακρίβειας που θα θέλαμε. Στη συνέχεια παρατηρούμε την εφαρμογή σε ανθρώπινα δεδομένα και σε υποκείμενα που δεν παρουσιάζουν κάποια παθολογία. Στην αριστερή εικόνα η απεικόνηση περιλαμβάνει συνδέσεις και νευρικές σύνδεσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τις γνώσεις μας για την ανατομία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να δούμε τα false turns στο βέλος, τα οποία αντιστοιχούν σε αποκλίσεις από την τροχιά των νευρικών ινών, τα false continuations που αντιστοιχούν σε ψευδή δεμάτια, καθώς και τα loopings, τα οποία αντιστοιχούν σε ψευδείς κυκλικές αέναες τροχές των νευρικών ινών σε τυχαίες διευθύνσεις. Σε αντίθεση με την αριστερή, η δεξιά εικόνα, η οποία είναι η παραγωγή του τόμου, είναι σε πλήρη συμφωνία με όσα γνωρίζουμε για τον ανθρώπινο εγκέφαλο σήμερα. Και αυτό φαίνεται και από τις συμμετρίες, αν μπορούμε να τις παρατηρήσουμε. Στο slide μπορούμε να δούμε την εφαρμογή του TomoTech σε πραγματικά δεδομένα για whole brain tracking, στην εγκάρσια, την οβελιαία και την στεφανιαία τομή. Όλα όσα αναφέρθηκαν όμως στον τομέα ουσιαστικά του DTI σχετικά με την ακρίβεια του αλγοριθμού απεικόνησης, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα είχαν καμία ουσία εάν δεν μπορούσαμε να, αν δεν μπορούσε να έχουν κάποια μετάφραση σε ασθένειες, χρόνιες, πολύ σοβαρές στο χώρο. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με τον εγκεφαλικό όγκο. Στην περίπτωση του εγκεφαλικού όγκου, η περαιτέρω ακρίβεια στη χαρτογράφηση των νευρικών ινών συμβάλλει στον ακριβέστερο χωρικό προσδιορισμό του όγκου, καθώς επίσης και στη βέλτιστη εξέλιξη της παρακολούθησης της εξέλιξής του, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, σε προεγχειρητικό και σε μεταγχειρητικό στάδιο. Θα είχε σημασία εδώ πέρα να δούμε την εφαρμογή την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε στα συστήματα νευροπλοήγησης, τα neuronavigation systems όπως λέγονται, τα οποία χρησιμοποιούνται εξαιρετικά είναι εξαιρετικά διαδεδομένα σήμερα στην επέμβαση και στην αφαίρεση εγκεφαλικών όγκων. Στα συστήματα αυτά, σε πρώτη φάση εισάγουμε τις επεξεργασμένες εικόνες του DTI στον νευροπλοηγό σε ψηφιακή τρισδιάστατη μορφή. Στη συνέχεια γίνεται καταγραφή των εικόνων σε μια ανεξάρτητη αναφορά, όπως είναι η εξωτερική στερεοτακτική στεφάνη που βλέπουμε στο second step, και συγχώνευση των εικόνων ή της ανακατασκευής αυτών σε εικονικό χώρο. Στο τελευταίο στάδιο, στο third step, ο γιατρός προβαίνει στην αφαίρεση του όγκου και εάν η μαγνητική τομογραφία είναι διεγχειρητική, δηλαδή λαμβάνεται στη διάρκεια της επέμβασης, μπορούμε να πούμε ότι στο γιατρό δίνεται η ευκαιρία να δει τι ποσοστό ακριβώς του όγκου έχει αφαιρέσει σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στη Βοστόνη, σε ένα κέντρο το οποίο εξειδικεύεται συγκεκριμένα στην επέμβαση και στην αφαίρεση εγκεφαλικών όγκων των επεμβάσιμων, από μελέτη που έγινε, διαπιστώθηκε ότι σε 30% των περιπτώσεων όπου ο γιατρός είπε ότι ο όγκος έχει αφαιρεθεί πλήρως, υπήρχε υπολοιπόμενο ποσοστό του όγκου το οποίο διερευνήθηκε από τη διεγχειρητική MRI. Στην περίπτωση των νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η σκλήνη κατά πλάκας και το Αλτσχάιμερ, η υψηλότερη ακρίβεια στη χαρτογράφηση των νευρικών ινών μπορεί να συμβάλλει στην εγκαιρότερη διάγνωση της νόσου, καθώς επίσης και στη μελέτη συγκεκριμένων δεικτών, όπως ο δείκτης κλασματικής ανισοτροπίας, όπως μπορεί να μας δώσει πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες, προκειμένου να παρακολουθήσουμε με το βέλτιστο τρόπο την εξέλιξη και ενδεχομένως και να μπορέσουμε να χορηγήσουμε κατάλληλο φαρμακευτικό σχήμα, όπως φαίνεται και στην περίπτωση του Αλτσχάιμερ, προκειμένου να καθυστερήσουμε το πρόβλημα που είναι ουσιαστικά ο εκφυλισμός, η βαθμία απομυελίνωση των νευρικών ινών. Τέλος, στην περίπτωση της σχιζοφρένειας, που είναι και αντικείμενο κυρίως στον ερευνητικό τομέα, μέσω της υψηλής ακρίβειας που παρέχει ο αλγόριθμος του TomoTech, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη μειωμένη ανισοτροπία, καθώς και το βασικό πρόβλημα στις περιπτώσεις σχιζοειδών, ότι υπάρχει αλλαγή στον προσανατολισμό και στην οργάνωση των νευρικών ινών σε όλη την έκταση της λευκής ουσίας. Συνοψίζοντας λοιπόν, αυτό που προσφέρει ουσιαστικά το TomoTech είναι μια ολοκληρωμένη λύση για την επεξεργασία των εικόνων μαγνητικής τομογραφίας με εξαιρετικά υψηλή ποιότητα, ενσωματωμένη σε μια εύχριστη και φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα, συμβατή με όλους τους τύπους μαγνητικών τομογράφων. Ως εταιρεία, η αγορά στην οποία απευθυνόμαστε περιλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά και ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια καθώς και ανεξάρτητους ερευνητές. Η πολιτική με την οποία προσεγγίζουμε καθέναν από τους παραπάνω φορείς προσαρμόζεται στην εκάστοτε περίπτωση. Και ουσιαστικά στηρίζεται σε δύο πυλώνες, αυτούς που φαίνονται εδώ. Στη διαρκή ενημέρωση των πανεπιστημιακών και ανεξάρτητων ερευνητικών φορέων μέσα από αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς επίσης και στην προσωπική και εντελεχή ενημέρωση των υπεύθυνων στα διαγνωστικά κέντρα, καθώς στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση του BioTech και ειδικά αυτών των τύπων λογισμικών, η πώληση είναι καθαρά προσωπική. Σύμφωνα με τη στρατηγική των πωλήσεων που έχουμε διαμορφώσει, διατίθεται δωρεάν άδεια χρήση του λογισμικού στα πανεπιστήμια αλλά και στα μέλη του, τα οποία ασχολούνται με τον τομέα. Ενώ στην περίπτωση των νοσοκομείων και των διαγνωστικών κέντρων, αρχικά διατίθεται το προϊόν σε μια δοκιμαστική έκδοση, σε ένα trial version,
ενώ στη συνέχεια προχωράμε σε ενδεχόμενη πώληση. Κεντρικό στρατηγικό μας στόχο αποτελεί η κατάκτηση των 78.000 εφαρμογών του λογισμικού σε ορίζοντα τριετίας, καθώς και η σταδιακή επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά στη διάρκεια του πρώτου χρόνου. Εδώ βλέπουμε τις καμπύλες αναμενόμενων εσόδων, εξόδων και κερδών της εταιρείας για τα τρία επόμενα χρόνια λειτουργίας. Παρατηρούμε ότι η εταιρεία μας είναι ήδη βιώσιμη από τον χρόνο που έχει ξεκινήσει και τρέχει, ενώ στο δεύτερο και τρίτο χρόνο αναμένεται κατακόρυφη αύξηση των εσόδων, καθώς σχεδιάζουμε επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το TomoTech που σημειώνει σήμερα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ζωής, έχουμε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο ουσιαστικά του 2013, έχει ήδη διακριθεί στον τομέα του biotech μέσα από διαγωνισμούς, έχοντας παράλληλα όμως κερδίσει και την εμπιστοσύνη σημαντικών φορέων στο χώρο, οι οποίοι παίζουν κομβικό ρόλο και όπως ανέφερα και σε ένα χώρο στον οποίο οι πωλήσεις είναι καθαρά προσωπικές, σημασία έχει η εμπιστοσύνη και η προσωπική επαφή. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι σχετίζονται άρρηκτα με την ομάδα εργασίας την οποία έχουμε συνθέσει, η οποία με καθαρά ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, έχουμε πυρήνα μας το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο και εργαζόμαστε με κεντρικό στρατηγικό στόχο τη βελτιστοποίηση του TomoTech στον επιστημονικό τομέα, καθώς επίσης και τη βέλτιστη διασύνδεσή του με τις ανάγκες της αγοράς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε και στα πλαίσια του χρόνου. Υπάρχει κάποια ερώτηση, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Ναι. Κωνσταντίνος Σαμαράς Τεκίρης από το Αποθού. Έχετε δηλαδή τη δυνατότητα να απεικονίσετε νευρικές ίνες σε τι επίπεδο, σε επίπεδο νευρώνα, σε μεγάλες περιοχές του εγκεφάλου? Οι νευρικές ίνες ουσιαστικά είναι το συστατικό των νευρώνων. Το βασικό συστατικό, ας πούμε. Ναι, ουσιαστικά μπορούμε αυτή τη στιγμή να πραγματοποιήσουμε whole brain tracking, που λέμε. Δηλαδή, ουσιαστικά μπορούμε να απεικονίσουμε τις νευρικές ίνες σε όλη την έκταση του εγκεφάλου. Εν τούτης, σημασία από ό,τι έχουμε δει στην κλινική πρακτική είναι οι ίνες που συνδέουν συγκεκριμένες περιοχές. Για παράδειγμα, η περιοχή του λόγου, την Broca, και την περιοχή της αντίληψης, τη Wernicke. Στην περίπτωση της αφασίας, αυτή η συνδεσιμότητα διαταράσσεται. Οπότε έχει σημασία να δούμε πότε διαταράσσεται, ποιοι δείκτες έχουν διαταραχθεί. Οπότε ουσιαστικά μας ενδιαφέρει κυρίως, μπορούμε να απεικονίσουμε τις νευρικές ίνες σε όλη την έκταση του εγκεφάλου, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως η συνδεσιμότητα μεταξύ διαφορετικών περιοχών από την κλινική πρακτική. Χρησιμοποιείτε το λογισμικό σας ερευνητικά στην προσπάθεια δημιουργίας στατιστικών έστω μοντέλων για την πρόβλεψη ασθενειών όπως Alzheimer? Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά τα new products, δηλαδή έχουμε στόχο να το ενσωματώσουμε. Σε πρώτη φάση, το λογισμικό χρησιμοποιείται καθαρά διαγνωστικά. Δηλαδή, δεν έχουμε μέσα ουσιαστικά classifier ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να μπορούμε να δίνουμε μία διάγνωση συμβουλευτική και βοηθητική προς τον γιατρό. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν λειτουργεί σαν decision support σε πρώτη φάση. Αλλά αυτό είναι στα άμεσα σχέδιά μας, το decision support. Ο κύριος Μαλιόπουλος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σάκης Μαλιόπουλος από το Georgia Tech. Σε όλα αυτά τα θέματα υπάρχει και επίσης το πρόβλημα του γιατρού πώς ερμηνεύει το visualization κλπ. Ας πούμε. Έχετε προγράμματα να συνεργαστείτε με γιατρούς, με κλινικές μελέτες κλπ. Να αρχίσουν να βλέπουν τα visualization και να τα κάνουν associated με την ασθένεια του εγκεφάλου κλπ. Ας πούμε. Ναι. Με μεγαλύτερη πιθανότητα κλπ. Ναι, ουσιαστικά, με ρωτάτε αν στις κλινικές μελέτες γίνεται association του κατά πόσο, αν αυτό που βλέπει ο γιατρός ανταποκρίνεται εν τέλει στη διάγνωση. Δεν θέλετε λίγο να... Ναι, ναι, ο γιατρός στην εικόνα που βλέπει, καταρχάς ο γιατρός βλέπει την πρώτη εικόνα, είναι στις εικόνες που σας έδειξα, τις τρισδιάστατες ανακατασκευής. Όμως βοηθητικά πολύ προς το γιατρό είναι και ο υπολογισμός τα στατιστικά, αυτά που λέμε υπεραιτέρω στατιστικές αναλύσεις. Δηλαδή το να του δώσουμε τον προσδιορισμό κάποιων δεικτών, οι οποίοι μέσα, επειδή ξέρουμε ερευνητικά τις τιμές τους και πού πρέπει να κυμαίνονται, εάν παρατηρήσουμε κάποια διακύμανση, μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει παθολογία. Για παράδειγμα, αυτό που είπα στην περίπτωση της αφασίας ή στην περίπτωση της σχιζοφρένειας ειδικά, ο δείκτης κλασματικής ανισοτροπίας, δηλαδή το FA,
είναι ένας δείκτης ο οποίος πειραματικά έχουν διαπιστωθεί ποιες είναι οι τιμές τους σε φυσιολογικούς πληθυσμούς και ποιες είναι οι τιμές τους στην περίπτωση που έχουμε σχιζοειδικές ενδείξεις. Οπότε, στην περίπτωση που ο γιατρός μετράει ένα τέτοιο δείκτη σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που ο ίδιος επιλέγει και παρατηρήσει ότι τα όρια, είναι, δηλαδή οι τιμές είναι οριακές ή ακόμη και ξεπερασμένες, μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις ουσιαστικά και να παρακολουθεί την περίπτωση ή να χορηγήσει κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα, φαρμακευτικό ή θεραπευτικό σχήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ.